μήνυμα αγάπης και μεγάλης ευθύνης ερμήνευσε το νικηφόρο αποτέλεσμα της 13ης Οκτωβρίου ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Διαβεβαίωσε τους Ροδοπίδες ότι η πόρτα του θα είναι ανοιχτή για όλους. Τρεις δήμοι διασταυρώνουν τα ξύφη τους στη Ροδόπη και ο Μητροπολιτικός Δήμος στην Καβάλα. Τι δηλώνουν οι μονομάχοι? Η σχετική πλειοψηφία που συγκέντρωσε ο Εμίνοκλου Μεμέτ, επικεφαλής του συνδυασμού Ομόνια, είχε ως αποτέλεσμα να έχει η κοινότητα της οργάνης πρόεδρο από την πρώτη Κυριακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 71. Στην πολιτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 13ης Οκτωβρίου προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Πάμε να δούμε τις απόψινές μας ειδήσεις αναλυτικά. Με διάθεση αλλά και όρεξη για δουλειά, στο γραφείο της νομαρχία της Ροδόπης βρήκε η επόμενη μέρα τον επικεφαλής του συνδυασμού Ενότητα Δημιουργία Προοπτική, κύριο Άρη Γιαννακίδη. Ο κύριος Γιαννακίδης μάλιστα σχολίασε το νικηφόρο αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πολιτών και επανέλαβε ότι η πόρτα της νομαρχίας θα είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Το αποτέλεσμα ήταν συγκινητικό. Ήταν ένα μήνυμα αγάπης που το έβλεπα προεκλογικά και αποτυπώθηκε την ημέρα των εκλογών. Δήλωσε στο φακό του Art Channel ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη ευθύνη που του αναλογεί, τονίζοντας ότι θα είναι νομάρχης ολόκληρου του λαού της Ροδόπης, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ολόκληρο το λαό του νόμου Ροδόπης. Ειλικρινά το αποτέλεσμα ήταν φοβερά συγκινητικό. Ήταν ένα μήνυμα αγάπης που το έβλεπα προεκλογικά και αποτυπώθηκε την ημέρα των εκλογών. Αυτό σημαίνει όμως και ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στη Ροδόπη. Δεσμεύομαι και δηλώνω ότι θα είμαι νομάρχης για ολόκληρο το λαό του νομού Ροδόπης. Για μένα δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Κάνω ένα κάλεσμα στον απλό ανώνυμο πολίτη, στους εκπροσώπους των κοινωνικο-οικονομικών φορέων, να συνεργαστούμε για να εδραιώσουμε την ευημερία και την προκοπή σε αυτού του τόπου. Η σχέδια δουλειά άρχισε, κύριε Γιαννακίδη, τα προγράμματα άρχισαν? Ναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Δεν περιμέναμε τις εκλογές. Έχουμε σχηματοποιήσει το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και προχωράμε στις εκπονήσεις μελετών για το τέταρτο. Αυτό που απομένει λοιπόν, σοβαρότητα, συνεργασία και πολλή δουλειά. Ευχές πολλές και από εμάς τον κύριο Άρη Γιαννακίδη για το έργο που θα παράγει στο άμεσο μέλλον σε όλους μας. Διασταυρώνουν τα ξύφη τους την επόμενη Κυριακή υποψήφοι τριών δήμων στη Ροδόπη. Πρόκειται για τους δήμους Κομωτινής με μονομάχους τους κύριους Βαβατσικλή και Καλδιριμτζή, Σαπών, όπου τη μάχη δίνουν οι κύριοι Χαριτόπουλους και Πιλιλίτσης, και Σώστου, όπου ο νυν δήμαρχος Σαΐντ Ερντογκάν έχει απέναντί του τον Μουσταφά Ογλού Μουσταφά. Κάλεσμα προς όλους τους συνδημότες του έκανε ο Δήμαρχος Απόντινος Χαριτόπουλος με στόχο τη συστράτευση για την ανάπτυξη του τόπου. Ευχαρίστησε όλους όσους τον επέλεξαν και τον εμπιστεύτηκαν και με αισιοδοξία αναμένει την εκλογική αναμέτρηση στις 20 Οκτωβρίου. Ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί είμαστε πρώτοι για τρίτη συνεχή φορά, και το 1994 και το 1998 και το 2002. Σαφώς ο κόσμος δείχνει την προτίμησή του σε εμάς, ότι μας εμπιστεύεται. Πηγαίνουμε στη δεύτερη Κυριακή, είναι επειδή ήταν τρεις οι συνδυασμοί, φυσικά με την ελπίδα και με την βεβαιότητα ότι θα είμαστε οι νικητές και με μεγάλη άνεση μάλιστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας ψήφισε και αυτούς που δεν μας ψήφισαν, να καλέσω τους πάντες να στρατευτούμε στην κοινή υπόθεση που είναι η ανάπτυξη του τόπου, και φυσικά ο κόσμος πλέον αυτή την Κυριακή, αφού έχει ξεφύγει από την υπόθεση της ψήφου του Σταυρού προτίμησης του Συμβούλου, όπου εκεί υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες φιλίες, κάποιες δεσμεύσεις, κάποιες συγγένειες, ψηφίζει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα και είμαι βέβαιος ότι θα κρίνει τον ικανότερο, τον καταλληλότερο και φυσικά αυτόν που μπορεί να φέρει σε πέρα σε ένα έργο μεγάλο για το Δήμο Σαπών. Ο έτερος υποψήφιος δήμαρχος της ΣΑΠΕΣ θα είναι για την Κυριακή 20 Οκτωβρίου ο Γιώργος Πιλιλίτσης, ο οποίος έστειλε σήμερα μήνυμα αγάπης και συσπήρωση στους δημότες του Σαπών. Ενώ επίσης επεσήμανε ότι οι ψηφοφόροι αποφασίζουν ποιος θα είναι ο μελλοντικός δήμαρχος για τις ΣΑΠΕΣ. Όλα βαίνουν καλώς, τόνισε, ενώ την Κυριακή 20 Οκτωβρίου η τελική νίκη, όπως είπε, θα είναι του λαού των Σαπών. Πιστεύετε έτσι ότι δικαιώθηκε ο προεκλογικός σας αγώνας από το εκλογικό σώμα των Σαπών?
Καταρχήν τα συγχαρητήρια δεν ανήκουν σε μένα. Ανήκουν στο εκλογικό σώμα που με ψήφισε. Εγώ αγκάλιασα τον κόσμο με αγάπη και ο κόσμος μου έδειξε την αγάπη του. Θα έλεγα ότι μερικώς με δικαιώνει το αποτέλεσμα. Οπότε τι ευελπιστούμε για την επόμενη Κυριακή? Αυτό πάντα το αφήνω στην κρίση του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι θετικός απέναντί μας. Γιατί πάντα μάθαμε να του λέμε την αλήθεια. Πάντα μάθαμε να είμαστε μακριά από διαπλοκές και οτιδήποτε. Και πιστεύω ότι ο κόσμος το εκτιμάει. Οπότε πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Θα αποστείλετε μήνυμα συσπήρωσης στους ψηφοφόρους σας? Αναμφισβήτητα. Αν και οι ψηφοφόροι μου είναι συσπηρωμένοι ήδη. Γιατί αυτοί που με ακολούθησαν δεν με ακολούθησαν ούτε κάτω από κομματικές σκοπιμότητες, ούτε κάτω από ρουσφέτη, γιατί δεν είχα εξουσία, δεν είχα τίποτα. Απλώς αναγνώρισε στο πρόσωπό μου ότι είμαι σωστός. Αυτά που εκφράζει το ψηφοδέλτιο. Ανάπτυξη, ισότητα, δικαιοσύνη. Ευελπιστείτε τέλος την επόμενη Δευτέρα να είστε δήμαρχος ΑΠΟΝ? Όλοι το ευελπιστούν. Αναμφισβήτητα όμως πρέπει να έχουμε κάποια αυτοσυγκράτηση. Περιμένουμε μέχρι το άνοιγμα της κάλπης να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα θα το δεχτώ. Εάν ο κόσμος με εμπιστευτεί, που το πιστεύω, θα τον υπηρετήσω πάρα πολύ σωστά. Στο δεύτερο γύρο οδηγήθηκε και ο Δήμος Όστου, καθώς ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Σαΐντ Ερντογάν συγκέντρωσε ποσοστό 44%. Αντίπαλος την Κυριακή 20 Οκτωβρίου θα είναι ο Συνδυασμός Δικαιοσύνη του Μουσταφά Οκλού Μουσταφά. Στο δεύτερο γύρο οδηγείται και ο Δήμος Καβάλας, αντιμέτωποι ο Γιώργος Γκόλνας και ο Στάθης Ερυφιλίδης. Σε δηλώσεις του σήμερα ο κ. Ερυφιλίδης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους καβαλιώτες που το τίμησαν με την ψήφο τους με ποσοστό 48,5%. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, είμαστε υποχρεωμένοι για μια εβδομάδα ακόμα και θέλω να πιστεύω ότι απελευθερωμένοι όλοι οι καβαλιώτες θα μας τιμήσουν την Κυριακή στις 20 του μηνός. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Γκόλνας, που συγκέντρωσε το 34,5% των ψήφων, εξέφρασε την αισιοδοξία του για νίκη στο δεύτερο γύρο, αναγνωρίζοντας ότι θα γίνει μια δυνατή μάχη. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές της ευπρέπειας, της αξιοπρέπειας και της πολιτικής εντιμότητας. Τίποτε δεν έχει κρυφεί. Το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής επιβεβαίωσε και κατέδειξε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της πόλης αποτελούν πλειοψηφικό ρεύμα στο Δήμο Καβάλας. Εδώ μεταξύ συγχαρητήρια προς τους εκλεγμένους νομάρχες και υπερνομάρχοι της Αναγέννησης έδωσαν χθες οι επικεφαλής του συνδυασμού Αναπτυξιακή Πορεία Γιάννης Τιμπύρης και Μιχάλης Τιμοσίδης. Ο κ. Τιμοσίδης εδηλώσει ότι επεσήμανε ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί από τη θέση που τους εμπιστεύθηκε ο λαός με την ψήφο του στο νέο νομαρχιακό συμβούλιο. Ένα άνετο προβάδισμα τώρα με το ποσοστό του 69% που συγκέντρωσε, εξασφάλισε ο επικεφαλής του συνδυασμού Δημιουργία Ενότητα Ανάπτυξη Ευάγγελος Λίτσος. Χτες πάντως στήθηκε ένα μεγάλο πανηγύρι στην κεντρική πλατεία της Εγείρου. Πανηγυρισμοί ωστόσο επικράτησαν και στο νέο σιδηροχώρι μετά την εξασφάλιση της νίκης από το συνδυασμό Νέα Εποχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη μέρα των εκλογών βρήκε αδιαμφισβήτητο νικητή στο Δήμο Νέου Σιδηροχωρίου τον νυν δήμαρχο Κωνσταντίνο Βαρβάτο με ποσοστό της τάξης 59,21%. Ο επανεκλεγής δήμαρχος, μιλώντας στο φακό του Art Channel, επισήμανε ότι το έργο της προηγούμενης τετραετίας όπου διετέλεσε ως δήμαρχος δικαιώθηκε πλήρως από τις εκλογές του Δήμου, ενώ επίσης τόνισε ότι ο λαός του Νέου Σιδηροχωρίου ξέρει και εκτιμά δια της ψήφου το έργο του κύριου Βαρβάτου. Κύριε Βαρβάτη, καταρχάς συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι το έργο λοιπόν των 4 αυτών χρόνων δικαιώθηκε από τους εκλογείς και τους ψηφοφόρους του Δήμου του Νέου Σιδηροφορείου? Δεν είναι έργο μόνο 4 χρόνων της Δημαρχίας, είναι και τα προηγούμενα 4 χρόνια της κοινότητας. Βεβαίως δικαιώθηκε και αυτό ακριβώς είναι που με συγκινεί ιδιαίτερα και με ενθουσιάζει και μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω και την επόμενη τετραετία με το ίδιο μεράκι, με τον ίδιο ζήλο, όπως και τόσα χρόνια ασχολούμαι με τα θέματα της περιοχής μας. Σε αυτές τις εκλογές με πείραξαν ορισμένα πράγματα, γιατί ενεπλάκησαν παράγοντες εξωτερικοί του Δήμου και το γνωρίζουν όλοι στην περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν πιέσεις, εκβιασμοί σε θέματα εργασιακών σχέσεων βέβαια από κάποιους, και αυτό ήταν από τα παράδοξα. Όμως ο κόσμος έδειξε ότι ξέρει να ψηφίζει τον καλύτερο, πιστεύω εγώ, και ξέρει να εκτιμά την προσφορά. Άρα λοιπόν αυτό είναι και
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι δεν επηρεάστηκαν από τέτοιους παραγωγούς. Ο κύριος Βαρβάτος επεσήμανε επίσης τις νέες προοπτικές όπου ανοίγονται για το Δήμο του νέου σιδηροχωρίου, ενώ θέτει ως πρόταγμα για το Δήμο την απόκτηση ιδίων εσόδων. Ο επανεκλεγής δήμαρχος απήντησε επίσης και στους αντιπάλους όπου τον κατηγορούσαν για απραξία. Ο κόσμος έδωσε την απάντησή του σε αυτούς, οι οποίοι ενώ δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό στον τόπο τους, καμία συμμετοχή, δηλαδή στους αντιπάλους. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο κύριος Τράντζαλης, ας πούμε, ότι τα 35 χρόνια της υπηρεσίας του ήταν προσφορά, διότι ήταν επαγγελματική εργασία. Δηλαδή επαγγελματικά εργαζόταν και πληρωνόταν για ό,τι πρόσφερε. Δεν θεωρείται προσφορά. Προσφορά έχει κάποιος όταν δουλεύει αφιλοκερδός και έξω από την επαγγελματική σχέση. Ένα τρελό πανηγύρι στήθηκε χθες βράδυ στην πλατεία της Αιγύρου. Χώρος, μουσική, άφθονη ρετσίνα και πλούσια εδέσματα. Το ποσοστό του 69% που πήρε ο συνδυασμός δημιουργία ενότητα ανάπτυξη ήταν ο λόγος του χθεσινού ξεφαντώματος και φυσικά ο εκ νέου δήμαρχος Βαγγέλης Λίτσος ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. Δέχονταν ευχές από όλους για κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου του και συγκινημένος δήλωνε πως δεν θα υπάρξει κανένας αποκλεισμός αλλά μόνο διάθεση και όρεξη για δουλειά ώστε ο τόπος να βρεθεί στη θέση που του αξίζει, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους πίστεψαν στο συνδυασμό, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους. Τα σχόλια δικά σας για το προηγούμενο ρεπορτάζ που είδατε. Σχετική πλειοψηφία με ένα ποσοστό της τάξης 45,42% συγκέντρωσε ο συνδυασμός Ομόνια με επικεφαλής τον κύριο Εμίνογλου Μεμέτ για την κοινότητα της οργάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 71, παράγραφος 2 του Προεδρικού Διατάγματος 410, κάθετος 1995, για την εκλογή Προέδρου Κοινότητας και Κοινοτικών Συμβούλων σε κοινότητες που έχουν λιγότερους από 5.000 κατοίκους, ο συνδυασμός που συγκέντρωσε έστω και τη σχετική πλειοψηφία είναι ο επιλαχών. Ο επικεφαλής λοιπόν του συνδυασμού Ομόνια Εμίνογλου Μεμέτ μίλησε σήμερα στο κανάλι μας για το νομικό καθεστώς, την παρουσία του στην αντιπολίτευση τα 4 τελευταία χρόνια, αλλά και για τον πρώτο του στόχο την επόμενη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο συνδυασμός στο οποίο γύρισε Ομόνια, 1.231 ψήφους και ποσοστό 45,42%, ενώ ο αντίπαλός σας, ο συνδυασμός εμπρός με επικεφαλής τον κύριο Χατζή Γιακούπ Μεμέτ, έλαβε 1.213 ψήφους και ποσοστό 44,76%. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι όπως εμείς τα νομίζαμε με την πλειοψηφία, τη μικρή πλειοψηφία που σας δίδετε. Δηλαδή, δεν πάμε σε επόμενη τη διοχή. Γιατί, τι λέει ο νόμος λοιπόν? Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες μου στην κοινότητα οργάνης για την εμπιστοσύνη τους, αυτοί που με ψήφισαν και αυτοί που δεν με ψήφισαν, και για την μεγάλη υποδοχή που με έκανα στην κοινότητα οργάνωση, στο κέντρο εκεί, όλος ο κόσμος, όλη η κοινότητα, αναξαρτήτως σε τι πιστεύουν και σε ποιο κόμμα και ποιον ψήφισαν, ήταν μια θαυμάσια ημέρα για μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το ερώτημα αυτό που είπατε, δεν ισχύει, δηλαδή δεν θα πάμε για δεύτερη αναμέτρηση την επόμενη Κυριακή, διότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος, το λέει σαφής. Πάμε λοιπόν να δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο, το εκλογικό σύστημα, παραφέρει στο εκλογικό σύστημα και στο άρθρο 71, όπου μας λέει στην πρώτη παράγραφο ότι... Τι συμβαίνει στη δική σας κοινότητα? Στη δική μας κοινότητα που έχουν κάτω από 5.000 ψηφοφόρους δεν γίνονται επαναληπτικές. Δηλαδή ισχύει όχι η απόλυτη, η σχετική πλειοψηφία. Άρα από την πρώτη Κυριακή όποιος παίρνει τους πιο πολλούς ψήφους εκλέγεται απευθείας. Δηλαδή κοινοτάρχης. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε εκ νέου αναμέτρηση. Ακριβώς. Γι' αυτό ήθελα εγώ να απευθυνθώ στον κόσμο της οργάνωσης, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολλά άτομα και για τη σύγκριση αυτή που δημιουργήθηκε, ότι θα γίνουν και θα γίνουν οι επαναληπτικές, και τους λέω ότι δεν θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές στην κοινότητά μας. Κύριε Εμίνογλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης αν είναι αυτή είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά σας που εσείς διεκδικείτε τον θόκο της κοινότητας οργάνης.
πώς ήταν τα πράγματα στην προηγούμενη αναμέτρηση, τι ποσοστό πήρατε και τι αποκομίσατε από αυτή σας την εμπειρία. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά, βέβαια συμμετείχα και την προηγούμενη φορά στις εκλογές, βέβαια τις κέρδισε ο αντίπαλός μου, ο κ. Χατζηγιακούπ. Εγώ είχα πάρει το 47% περίπου και είπα να ξανα... δηλαδή αυτή τη φορά να ξαναμετρηθώ. Ναι, ξαναμετρηθώ. Κερδίσατε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ακριβώς, ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Πιο πολύ απευθύνθηκα στην νεολαία. Έχω πολλούς νέους επάνω. Βεβαίως, βεβαίως. Σε πάρα πολλά χωριά. Δεν κυρίως... φέρνουν, δηλαδή δεν κατέβηκα στην Κομωτινή περισσότερο. Σε πάρα πολλά χωριά, ευτυχώς η νεολαία είναι απάνω ακόμη. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν κλέψει τα χωριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα τους βοηθήσουμε πολύ εκεί απάνω. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω έτσι, μιας και πλέον είστε ο νέος πρόεδρος της κοινότητας, η ανάληψη των καθηκόντων βέβαια μένει σε δύο περίπου μήνες. Ποιο είναι το πρόταγμα, το πρώτο πράγμα που εσείς θέλετε να υλοποιήσετε πλέον στην κοινότητα της οργάνης? Ναι. Είστε ένας άνθρωπος που την βιώνετε, γόσαστε από εκεί. Εκεί βέβαια, βεβαίως. Καταρχάς υπάρχουν φοβερές ελλείψεις στις υποδομές. Η κοινότητα είναι πάνω παλιά. Δηλαδή προπολεμική κοινότητα, δεν υπάρχουν χώροι συνεδριάσεων. Το Συμβούλιο γίνεται σε ένα πάρα πολύ μικρό δωμάτιο. Οι χώροι είναι πολύ στενάχωροι, δηλαδή έρχεται κάποιος επισκέπτης και δεν μπορεί να μπει στην κοινότητα. Δεν υπάρχει χώρος που να μπουν, που να καθίσουν. Οπότε αυτό το κτίριο είναι πάνω παλιό. Θα πρέπει να γίνει ένα καινούριο κτίριο. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μία-δύο μέρες. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι, να αλλάξουν δηλαδή οι χώροι τουλάχιστον εργασίας στη κοινότητα. Το πρώτο βέβαια που σκέφτομαι και εγώ είναι οι υποδομές. Δηλαδή οι οδικές υποδομές απάνω στα χωριά μας είναι πολύ δηλαδή, ας το πούμε, δύσκολα ανεβαίνει κανείς από την οργάνη απάνω στα χωριά στους οικισμούς. Μέχρι την οργάνη, εντάξει, ο δρόμος είναι καλός. Αλλά από εκεί και μετά δυσκολεύεται κανείς να πάει στους οικισμούς. Μέσα στους οικισμούς υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Δηλαδή οι δρόμοι μας μέσα στους οικισμούς είναι απαράδεκτοι. Μέσα στο χωριό μου στην Άνω Βυρσίνη δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορεί εύκολα με το αυτοκίνητο μέσα στο χωριό. Υπήρξε μια προσπάθεια όμως η οποία φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί μέσα από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως ξεκίνησαν πολλά πράγματα, αλλά περιμένουμε περισσότερα. Πάντως αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί αναφορικά με τις δύο ακόμη κοινότητες της Ροδόπης. Στον Κέχρο έχουμε αλλαγή φρουράς με τον Χαφούς Χοντζά Αμπντουκαλή να ηγείται πλέον στην κοινότητα, ενώ στην κοινότητα των Αμαξάδων ο νυν πρόεδρος Μπουγιουκλή Χασάν Αμέτ συνεχίζει να κρατά τα ηνία της κοινότητας, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του 80%. Σε πολιτική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στη Ροδόπη προχώρησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης το πρωί. Ο κ. Τηλιανίδης επισήμανε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε το στόχο που έχει θέσει να ξεπεράσει το 35% στη Ροδόπη, εγχείρημα όμως που δεν ήταν επαρκής, όπως το χαρακτήρισε για την ανατροπή του σκηνικού στην Ροδόπη. Επέτυχε, να διορθώσω. Η πολιτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 13ης Οκτωβρίου προέβη σήμερα ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ο κύριος Τηλιανίδης, δίνοντας κάποια στατιστικά στοιχεία, τόνιζε ότι στο νομό μας η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο της τάξης 12,5 ποσοστιαίων μονάδων από τις νομαρχιακές εκλογές του 1998. Επίσης, παρατηρείται άνοδος Νέας Δημοκρατίας κατά 1,3% από τις βουλευτικές εκλογές του 2000. Στο νομό Εύρω, αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία είχε πτώσει περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων από τις βουλευτικές εκλογές του 2000, ενώ το Πασόκ είχε αντίστοιχη άνοδο κατά 1,7%. Όπως επισήμανε πάντως ο κύριος Τηλιανίδης, η άνοδος Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη προήλθε κυρίως από τη μεταστροφή της μειονότητας, η οποία ήταν υπαρκτή, αλλά όχι και σημαντική. Θεωρούμε ότι η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Ροδόπης προήλθε κυρίως από μεταστροφή στον χώρο της μειονότητος. Και αυτό προκύπτει από κάποια αμυγή εκλογικά τμήματα που προέρχονται από αμυγώς μειονοτικά χωριά. Η μεταστροφή αυτή είναι υπαρκτή, δεν είναι όμως ούτε σημαντική και βεβαίως ούτε θεαματική. Ο πρώτος γύρος στις νομαρχιακές εκλογές της διευρυμένης μας περιφέρειας κρίθηκε για περίπου 1.000 ψήφους. Σκεφτείτε όμως και λάβετε υπόψη στο γεγονός ότι αυτή τη φορά η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία,
δεν αντιμετώπισε ένα κόμμα, αλλά δύο κόμματα. Αντιμετώπισε το άθροισμα των ποσοστών του συνασπισμού, που ήταν ένα από τα, η περιοχή μας ήταν μία από τις καλύτερες περιοχές του συνασπισμού στην Ελλάδα, συν το άθροισμα του, με το άθροισμα του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ στους δύο νομούς. Παρά αυτά, εμείς το στόχο μας τον επιτύχαμε. Ο στόχος τον οποίο είχαμε δεσμευτεί πριν τις εκλογές ως πολιτικό κόμμα στον νομό Ροδόπης ήταν να ξεπεράσουμε το 35%. Και το ξεπεράσαμε κατά πολύ το 35%, αφού φτάσαμε στα όρια περίπου 38%. Ο κύριος Τηλιανίδης είναι χάρη τον υποψήφιο νομάρχη Ροδόπης Μιχάλη Αθανασιάδη και τους υποψηφίους νομαρχιακούς συμβούλους του Συνδυασμού Νέα Κοινωνία. Σε επίπεδο νομαρχίας έγινε ένα σημαντικό βήμα, όχι όμως επαρκές για την ανατροπή του σκηνικού. Σε επίπεδο δημοτικών εκλογών, ο κύριος Τηλιανίδης έκανε λόγο για σημαντική ανατροπή στο νομό της Ροδόπης. Κερδίθηκαν οι Δήμοι της Μαρόνιας, του Νέου Σιδηροχωρίου, αλλά και οι κοινότητες της Οργάνης και του Κέχρου. Η ανατροπή του σκηνικού τόσο στο Δήμο Μαρόνιας όσο και στον Ορεινό Όγκο στέλνει ένα σαφές μήνυμα, τόνισε ο κύριος Τηλιανίδης. Είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή του χάρτη. Θεωρώ υποχρέωσή μου και χρέος μου να συγχαρώ τους υποψηφίους αυτούς που στηρίχθηκαν από την Φιλελεύθερη Παράταξη και οδήγησαν τους συνδυασμούς τους σε νίκη στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τους δύο υποψηφίους που εξελέγησαν στον Κέφρο και την Οργάνη, και τους δύο υποψηφίους που εξελέγησαν στη Μαρόνια και τους Σιδηροχώρη. Επίσης, εγώ συγχαίρω και τους υποψηφίους της άλλης πλευράς που κατάφεραν να εκλεγούν στον πρώτο γύρο. Ο Δήμος Κομωτινής κρίνεται τη δεύτερη Κυριακή, επεσήμανε ο κύριος Τηλιανίδης. Δεν είναι ώρα για συμπεράσματα, κριτικές και αξιολογήσεις. Καλώ όλους τους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν το συνδυασμό του κείμενο Καλδιρμιτζή και να στρατευτούν έως την τελική νίκη. Διαθέτω τα δύο μου γραφεία για τους συνεργάτες μου τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κομωτινή, όπως και στον πρώτο γύρο, στη διάθεση υποψηφίου δημάρχου, προκειμένου να κινητοποιήσουν το μέγιστο αριθμό ετεροδημοτών. Να πάμε στην Ξάνθη τώρα, εκεί όπου ο προεκλογικός αγώνας τέλειωσε αναδεικνύοντας ως νικητή δύο πεπειραμένους άντρες της προηγούμενης τετραετίας, τον Μιχάλη Στυλιανίδη στο Δήμο της Ξάνθης και τον Γιώργο Παυλίδη στο Νομό. Οι δηλώσεις τους προς το Art Channel, αλλά που και οι δυο εκφράζουν την επιθυμία να κάνουν την Ξάνθη την κυρά της Θράκης, όπως χαρακτήρισαν πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη, θα δείτε ευθύς αμέσως. Αναμφισβήτητα, μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτών των εκλογών στην Ξάνθη ήταν ο Γιώργος Παυλίδης και ο Παναγιώτης Αλτούρος για την Ομαρχία Ξάνθης, αλλά και ο Μιχάλης Τηλιανίδης για το Δήμο. Με σημερινές τους δηλώσεις εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την εμπιστοσύνη του κόσμου και δεσμεύτηκαν να δουλέψουν σκληρά για το καλό της Ξάνθης. Από τον κόσμο της Ξάνθης να συνεχίσουμε μαζί. Και νομίζω πως με μια συντριπτική πλειοψηφία μας έδωσε την εντολή για την επόμενη τετραετία. Και θέλω να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Και βέβαια να υποσχεθώ πως όλοι μαζί θα κάνουμε την Ξάνθη μας πρωταγωνίστρια από όλοι εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, θα κάνουμε την κυρά της Θράκης πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη. Θα τιμήσουμε την ψήφο τους. Η νίκη μας με ένα ποσοστό που αγγίζει το 54%, λείπουν περίπου 10 τμήματα, είναι μια νίκη μεγάλη που επιβεβαιώνει την αναγνώριση του έργου μας, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει δυνάμεις να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά, να δουλέψουμε με όραμα αλλά και επαναστατικά, θα έλεγα, με μια προοπτική να αλλάξουμε την πορεία του τόπου, να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή τη συμβατική που ήταν ως τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Παναγιώτης Αλτούρος είναι χάρη σήμερα το Γιώργο Παυλίδη για την εκλογική του νίκη. Ο λαός της Ξάνθης έδωσε καθαρή πλειοψηφία στο συνδυασμό του. Εύχομαι να πετύχει στο ρόλο του. Ο προεκλογικός αγώνας τελείωσε. Οι εντάσεις τίθεται στο περιθώριο και όλοι πλέον οφείλουμε να εργαστούμε με υπευθυνότητα, συνέπεια και ακολουθία των λόγων μας από εκεί που ο λαός μας έταξε, τόνισε ο κύριος Αλτούρος. Αλλάζουν πολλά. Μόλις το μεσημέρι, το σύστημα μηχανοργάνωσης της Νομαρχίας Ροδόπης κατόρθωσε να ολοκληρώσει τελικά τη σταυροδοσία για τους υποψήφιους δημοτικούς αλλά και νομαρχιακούς συμβούλους. Να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα που φιλοξενούνται στο επόμενο ρεπορτάζ ανατρέπουν σίγουρα τη χθεσινή εικόνα που δεν έγινε σίγουρα με διάθεση παραπληροφόρησης από εμάς, αλλά ενδεικτικού τοπίου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Χτες,
Να επισημάνουμε επίσης ότι τα τελικά αποτελέσματα που δείχνουν και το σύνολο των σταυρών κάθε υποψηφίου αναμένονται από το πρωτοδικείο της Ροδόπης. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, η Διεύθυνση Ειδήσεων του Art Channel κρίνει απαραίτητο να επισημάνει ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο κύριος Πετρίδης είναι ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό του Παναγιώτου του Πουσλή που κέρδισε το δημαρχιακό θόκο στο Δήμο της Μαρόνιας. Τα αποτελέσματα για τους 10 πρώτους εσταυρούς υποψηφίους νομαρχιακούς συμβούλους, όπως μας παραδόθηκαν σήμερα το μεσημέρι από την Νομαρχία Ροδόπης, έχουν ως εξής. Για το συνδυασμό Ενότητα Δημιουργία Προοπτική. Πρώτος Χατζή Οσμάν. Δεύτερος Δεβετζή Ολγου Μεχμέτ. Τρίτος Μαρούδα Σταμάτιος. Τέταρτος Αχμέτ Μπελκίν. Πέμπτος Κοντζά Μουνίν Ριτβάν. Έκτος Γρηγορόπουλος Παναγιώτης. Έβδομος Σκοπιανός Νικόλαος. Όγδος Χατζή Ισμαήλ. Ένατος Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ. Και δέκατος Κυρκούδης Αθανάσιος. Για το συνδυασμό Νέα Κοινωνία. Πρώτος Μπρατζουκάκης Χρήστος. Δεύτερη Παπαναστασίου Σοφία. Τρίτος Αντωνιάδης Νικόλαος. Τέταρτος Τσίτσιος Παναγιώτης. Πέμπτη Τριφωνίδου Μαρία. Έκτος Κουρκούτας Νικόλαος. Έβδομος Καμίκο Γλουμπουλέντ. Όγδος Κρόκος Κυριάκος. Ένατος Μιχελής Κωνσταντίνος και δέκατος Αχμέτ Μεχμέτ. Για το Δήμο Κομωτινής τα αποτελέσματα για τους πρώτους δημοτικούς συμβούλους σε σταυρούς έχουν ως εξής. Με το συνδυασμό Νέα Πορεία, Ισμαήλ Λεβέντ πρώτος, Αηδίνογλου Δημήτριος δεύτερος, Μούχτσης Θεόδωρος τρίτος, Κυπριανίδης Βασίλειος τέταρτος, Πετρίδης Γιώργος πέμπτος, Μέρτογλου Αλή έκτος, Μανανάς Γιώργος έβδομος, Ευστρατείο Αλέξανδρος όγδος, Ταξιλδάρης Κυριάκος ένατος, Μενεσελίδου Σοφία δέκατη, Μοσκοίδης Ανδρέας εντέκατος, Αχμέτ Βεϊσέλ δωδέκατος, Δαμιανός Δάμων δέκατος τρίτος, Παπαδριέλη Κούλα 14η και Δαμιανίδης Παύλος 15η. Για το συνδυασμό δημιουργούμε μαζί. Πρώτος Σερμπέζης Βασίλειος. Δεύτερη Αμπρατζίδου Γιασουβάρη Μαγδαληνή. Τρίτη Ιωάννη Νάκου Μαρία. Τέταρτος Σταμπουλίδης Τηλιανός. Πέμπτος Νταμπλάδης Κωνσταντίνος. Έκτος Τσακυρίδης Ευστράτιος. Έβδομη Τσίτσιου Σοφία. Όγδος Σακύρα Ιχάν. Ένατη Καζαντζή Σαββοπούλου Αφεντούλα. Και δέκατη Τσιαλίκη Δογραμματζή Μαρία. Για το συνδυασμό ανεξάρτητη μαχητική κίνηση, Χατζη Κωνσταντίνου Νικόλαος πρώτος, Βερβερίδου Αλεξάνδρα δεύτερη, Ιατρίδης Ανέστης τρίτος, Μουρτίδης Ιωάννης τέταρτος, Βουζουκίδης Κωνσταντίνος πέμπτος, Δερμετζή Κοντοπούλου Θεοδώρα έκτη, Φελάκης Χρήστος έβδομος, Παλές Γεώργιος όγδος, Κυρίδης Γεώργιος ένατος και Ουζούν Χουσεΐν δέκατος.